Μετά την αποτυχία της Ουκρανικής αντεπίθεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάζουν τον Ζελένσκι να αλλάξει ριζικά την στρατιωτική του στρατηγική. Σύμφωνα με αρκετούς στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, λοιπόν, το Κίεβο κλήθηκε να ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο όπως έκανε η ρωσική διοίκηση, όταν προκειμένου να εξαντλήσει το επιθετικό δυναμικό των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, αποφάσισε να στραφεί στην στρατηγική άμυνα. Θα οδηγήσουν τέτοιες ενέργειες του Κιέβου σε παράταση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και μπορούν να γίνουν σήμα για μια επικείμενη ρωσική επίθεση, η οποία συζητείται όλο και πιο έντονα. Γι' αυτό εξήγησε ο κορυφαίος στρατιωτικός αναλυτής, εκδότης του περιοδικού Arsenal of the Fatherland, Αλεξέι Λεόνκοφ. Παρά το γεγονός ότι από το Κίεβο ακούγονται δηλώσεις ότι η αντεπίθεση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που συνεχίζεται από τις 4 Ιουνίου υποτίθεται ότι θα συνεχιστεί, παρά τους παγετούς του φθινοπόρου και τον χειμώνα, η έλλειψη όπλων και οι απώλειες μαρτυρούν ότι η επιθετική ζέση των Ουκρανικών στρατευμάτων είναι στο τέλος της. Κανείς δεν θυμάται πλέον τα σχέδια του Κιέβου να φτάσει στην Αζωφική θάλασσα και την Κριμαία σε μερικές εβδομάδες. Τώρα λένε εντελώς διαφορετικές ημερομηνίες. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της κύριας διεύθυνσης πληροφοριών της Ουκρανίας, Κίριλ Μπουντάνοφ, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να διεξάγει πόλεμο με ντρόν σε ρωσικό έδαφος. Στόχος του είναι να εξαντλήσει το ρωσικό σύστημα ειράμινας, να απενεργοποιήσει τις στρατιωτικές μεταφορές και να καταστρέψει στρατιωτικά εργοστάσια. Ο Ρώσος αμυντικός δημοσιογράφος και μέλος της λέσχης Ισμπόρσκ, Βλαντισλάβ Σουρούτζιν, πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν έναν μεγάλο λάθος υπολογισμό, ποντάροντας τα πάντα σε μια αποφασιστική στρατηγική ήττα της Ρωσίας κατά την καλοκαιρινή εκστρατεία των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Έχοντας υποστεί τεράστιες απώλειες, αλλά χωρίς ποτέ να σπάσει ουσιαστικά η ρωσική άμυνα, οι Ουκρανικές μονάδες κόλλησαν στα μετόπισθεν χωρίς καν να φτάσουν στις κύριες οχυρώσεις και τάφρους. Οι στόχοι που έθεσε η Δύση δεν έχουν επιτευχθεί. Ως εκ τούτου, τώρα οι τακτικές των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αλλάζουν και από το σχέδιο μιας ταχείας αντεπίθεσης στην στρατηγική ενός πολέμου φθοράς. Και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κάτι παραπάνω από σοβαρή απειλή για εμάς. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.